Ένα από τα προβλήματα που μας οδηγήσανε σε μια δυσμενή κατάσταση αυτή τη στιγμή ήταν η έλλειψη συλλογικότητας. Αυτή τη στιγμή γεννιέται μια τεράστια ευκαιρία και βλέπετε ότι ακόμα και στο TEDx, αυτό συζητάμε σήμερα πολλοί από τους ομιλητές, να κάνεις το ακριβώς ανάποδο αυτό που συνέβαινε πριν, να βγεις από το καβούκι σου και να επικοινωνήσεις με ένα δίκτυο ανθρώπων που ενδεχομένως έχουν την ίδια ιδέα με σένα ή δεν την έχουν, αλλά θέλουν να την υποστηρίξουν. Αυτή τη στιγμή αυτό η δικτύωση, που είναι τελείως διαφορετική από τη μαζοποίηση, σχεδόν το ακριβώς ανάποδο, πάλι όμως χρησιμοποιώντας πολλούς ανθρώπους. Η δικτύωση ήταν ένα εργαλείο για σχεδόν όλες τις αυτόνομες επιχειρήσεις, σχεδόν καθόλου υπό την έννοια του κράτους, και τώρα μας δίνεται η ευκαιρία που ξαναδημιουργούνται θεμέλια, δηλαδή ξαναδημιουργείται το πλαίσιο ανάπτυξης όλων μας, να αρχίσουμε να θέτουμε λίγο τα βασικά μας εργαλεία. Το να δουλεύουμε συλλογικά είναι ένα από τα βασικά εργαλεία, είναι θεμελιώδες. Διότι απλούστατα τα φρούτα που θέλουμε να πάρουμε, οι καρποί που θέλουμε να πάρουμε, μας υπερβαίνουν σε μονάδες. Άρα λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να δουλέψουμε μαζί, απλούστατα δεν πρόκειται να φάει κανένας, να το πω έτσι. Δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε απόδοση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ευαίσθητη ισορροπία που ο κόσμος φαίνεται να έχει τρανταχτεί από αυτό που συνέβαινε και να καλείται να επιλέξει με ποιο τρόπο θέλει να δουλέψει. Κατά τη δική μου γνώμη, η πιο υγιής αντίδραση και που τη βλέπω, αυτό ήθελα να πω σήμερα, αυτό λέμε πολλοί από τους ομιλητές, αυτό που θα θέλαμε να γίνει, η αντίδραση λοιπόν σε οτιδήποτε δεν λειτουργεί είναι η ανάπτυξη, δηλαδή να λειτουργήσει, να δουλέψεις, να δικτυωθείς, να επικοινωνήσεις, να πάψει η εσωστρέφεια, να αρχίσει η εξωστρέφεια και να μπορέσεις να αναπτύξεις την ιδέα σου αναπτύσσοντας μέσα σε αυτή τη διαδικασία και ιδέες άλλων. Αυτό είναι το καινούριο. Γιατί όλοι θέλουν να είναι αρχηγοί, όλοι έχουν καλές ιδέες. Ποιος μπορεί όμως να ταιριάξει τη δική του ιδέα με την ιδέα του άλλου και όλοι μαζί να μπορούν να φτιάξουν ένα δίκτυο ιδεών το οποίο τελικά να σκοράρει? Εκεί είμαστε σήμερα. Δεν μπορεί να μην έχει πορεία ανάπτυξης για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή τη στιγμή η άλλη μεριά δεν δουλεύει. Έχει βουλώσει. Άρα όταν είσαι χαμηλά, το μόνο περιθώριο να πας είναι πάνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ. Ακόμα υπάρχουν ευαίσθητες ισορροπίες σε κάποιες μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ενδεχομένως ανησυχούν για το αν πρέπει να πάμε από εδώ ή από εκεί, αλλά ναι, αυτή τη στιγμή η δικτύωση, η συλλογική δράση είναι το μέλλον.